Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινάει σήμερα στην Ουάσιγκτον η αερινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εστιάζει, όπως αναμένεται, στην ανάγκη για ταχείες και καθαρές λύσεις για την Ελλάδα. Τα δύο ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τις διεργασίες για την χώρα μας στην Αμερικανική κυβέρνηση είναι το ποιο θα είναι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό μονοπάτι που θα ακολουθήσει η χώρα και το τι μέλη γενέστε με τη δόση σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπει εγκαίρως στο πρόγραμμα. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής βελτιωμένων προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ από τους υποψήφιους επενδυτές για το 67% του οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα τρία επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν αρχικές προσφορές θα συμμετάσχουν και σε αυτή τη φάση, με τα δύο από αυτά να θεωρούνται φαβορί. Πρόκειται για τους Άραβες της DP World και την γαλλογερμανική κυριοπραξία, στην οποία συμμετέχει και ο Όμιλος Αβίδη. Ο νέος επενδυτής αναμένεται να εγκατασταθεί στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μέσα στο δεύτερο μισό του έτους, με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ να εμφανίζονται αισιόδοξα, δεδομένου ότι για μια φορά σε ένα σημαντικό διαγωνισμό υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Όλο και μεγαλύτερη είναι η εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης, καθώς φαίνεται να έχουν υποκαταστήσει την πλήρη απασχόληση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 394 ευρώ μεικτά, ενώ στις νέες προσλήψεις η part-time εργασία έχει αυξηθεί από το 17% στο 40% στο διάστημα 2009-2016. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ωστόσο, θεωρεί πως τα ποσοστά αυτά στη χώρα μας, αν και διπλάσια σε μέγεθος από ό,τι ήταν πριν την κρίση, είναι ακόμη σχετικά χαμηλά, αφού βρίσκονται στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου και προβλέπει ενίσχυσή τους στο μέλλον. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 675,78 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,19% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.